Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Ο Δημήτρης και η Αλίκη προσπαθούν να μάθουν από το κοριτσάκι ποιοι είναι αυτοί που το απειλούν και για ποιο λόγο. Η Λίδα μαθαίνει από τον αδερφό του Νικήτα πληροφορίες για το παρελθόν τους και πραγματικά προβληματίζεται. Η σχέση του Μιχάλη και της Νέλης περνάει κρίση εξαιτίας των αποκαλύψεων του Σπύρου, ενώ η αντίδραση της Νέλης εκπλήσει τον Μιχάλη. Ο Στέφανος μέσα στη φυλακή και μετά τις συνεδρίες με τον Αχιλλέα, αρχίζει να εμφανίζει σημάδια αλλαγής στη συμπεριφορά του. Από την πλευρά της η Αθηνά, δυσκολεύεται να διαχειριστεί την όλη κατάσταση με τον Στέφανο και την εγκυμοσύνη της. Η Ελένη παίρνει μια απόφαση σχετικά με τον πατέρα της και αυτό πυροδοτεί αντιδράσεις, τόσο από τον ίδιο όσο και από τους γύρω της. Ο Δημήτρης και η Αλίκη έρχονται αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα τους αναστατώσει πολύ και θα τους οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. Ο Ιάσονας προσπαθεί να αποτρέψει την Ελένη από την απόφαση της να βοηθήσει τον πατέρα της. Φοβάται πως δεν το έχει σκεφτεί καλά και πιστεύει πως είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία της. Η Ελένη όμως δεν ακούει κανέναν και είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στη μεταμόσχευση για χάρη του πατέρα της. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να βρει την Αζίζα και συλλαμβάνει τον Ρασίντ. Ο Μιχάλης πάει στο σπίτι του Σπύρου για να του ζητήσει άλλη μια φορά συγγνώμη, αλλά εκεί βρίσκει την Έλλη, και η Λίδα είναι απογοητευμένη από τον Νικήτα και την συμπεριφορά του, απέναντι στο Γιώργο. Τον συμβουλεύει να μην αφήσει μόνο του τον αδερφό του σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα το μετανιώσει. Ο Νικήτας είναι αρνητικός ως τη στιγμή που μαθαίνει κάτι που θα τον λυγίσει. Ο Δημήτρης και η Αλίκη ψάχνουν εν αγωνίω την χαμένη Αζίζα. Ο Στέφανος ακολουθεί πιστά την αγωγή που του έχει δώσει ο Αχιλλέας και δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα. Επίσης ο Αχιλλέας προβληματίζεται με την σχέση που πάει να αναπτύξει με την Αθηνά και της ζητά να σταματήσουν να βλέπονται. Ο Σπύρος και η Νέλη έρχονται όλο και πιο κοντά, προκαλώντας τη ζήλια του Μιχάλη, ο οποίος θεωρεί ότι σκοπός του Σπύρου είναι να τον εκδικηθεί για το παρελθόν. Η Ελένη ετοιμάζεται για την επέμβαση, προκειμένου να σώσει τη ζωή του πατέρα της. Ο Στέφανος εξομολογείται στον Αχιλλέα πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αθηνά και δεν θα συμβιβαστεί ποτέ με τον χωρισμό τους. Ο Τζαφάρ εξακολουθεί να ενοχλεί την Αλίκη και την Αζίζα, που δείχνει να τρομοκρατείται με την παρουσία του. Ο Δημήτρης προσπαθεί να βρει στοιχεία που να αποδεικνύουν την εμπλοκή του στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών, αλλά και στην εξαφάνιση του δημοσιογράφου. Η Αζίζα λέει στην Αλίκη πως φοβάται για τη μαμά της, και επίσης απομακρύνεται από το σπίτι της Αλίκης για την ασφάλειά της, αλλά ο κίνδυνος παραμονεύει ακόμη χωρίς να το ξέρει κανείς. Ο Γιώργος εξομολογείται στον Νικήτα τι έχει συμβεί με τον τύπο που τον απειλεί. Η επιμονή της Λίδας να βοηθήσει ο Νικήτας τον αδερφό του, προκαλεί ένταση και τριγμού στη σχέση τους. Μια απρόβλεπτη εξέλιξη στην επέμβαση του Νίκου και της Ελένης προκαλεί αγωνία. Η κρίση στη σχέση του Μιχάλη και της Νέλης γίνεται όλο και πιο έντονη, ενώ η Νέλη έρχεται όλο και πιο κοντά με τον Σπύρο. Και ενώ ο Δημήτρης συγκρούεται έντονα με τον Τζαφάρ για την Αζίζα, η Αλίκη έρχεται αντιμέτωπη με μια έκπληξη από τον Ρασίντ. Την ίδια στιγμή που η Αλίκη και ο Δημήτρης πείθουν τον Ρασίντ να τους δώσει τα στοιχεία που έχει για τους διακινητές μεταναστών, η επιμονή της μικρής Αζίζα να μάθει νέα για τη μητέρα της, τους οδηγεί αναγκαστικά στα ίχνη της. Η Νέλη παλεύει με τα συναισθήματα της ανάμεσα στον Μιχάλη και τον Σπύρο. Η Αθηνά γοητεύεται όλο και περισσότερο από την προσωπικότητα του Αχιλλέα και τη βοηθητική στάση του απέναντί της. Ο Γιώργος φοβάται για τη ζωή του και ζητά από τον Νικήτα να παρανομήσει για λογαριασμό του, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει τα χρέη του. Ο Νικήτας αρνείται κατηγορηματικά και υπόσχεται στην Λίδα να απέχει, αλλά μια προσμένη εξέλιξη θα τον αναγκάσει να αλλάξει γνώμη. Μόνο που η τύχη δεν θα είναι πλέον με το μέρος του. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.